Όλο ένα και πιο επικίνδυνοι γίνονται οι χειριστές των ταχύπλων της τουρκικής ακτοφυλακής, καταγγέλουν στον Αλφα οι ψαράδες της Καλύμνου. Κάθε μέρα περνούν από δίπλα, κόβουν τα καλαδούρια, κάνουν απόνερα στα καΐγια, χειρονομίε. Σκόψανε 2-3 καλαδούρια. Έρχεται πολύ κοντά από τα σκάφη μας. Περνάμε 30-40 μίλια, 2 μέτρα από το καΐγι. Στο νέο προκλητικό περιστατικό εντός ελληνικών χωρικών υδάτων στην περιοχή των Ημείων, από καθαρή τύχη μας, λένε οι ψαράδες, δεν υπήρξε τραυματισμός. Από τότε που αρχίνησε η τσιπούρα εκεί πάνω, πρώτη φορά τα είδα εγώ αυτά τα πράγματα εκεί πέρα. Μέχρι να τελειώσουμε να φύγουμε εμείς δεν έφευγε κανένας. Μας τυρανούσανε περίπου 40 λεφτά, 30 μίλια να περνάει τώρα στα 5 μέτρα δίπλα σου να σηκώνει μια θάλασσα και φτάνει μόνο που το βλέπεις δηλαδή στα 5 μέτρα και να σου γυρνάει το τυφώνι. Και να φεύγει το σκάφος δίπλα, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Τα τρία τουρκικά ταχύπλοα πλησίασαν ακόμη και στα 2 μέτρα απόσταση. Έφυγαν μόνο όταν έφτασε στην περιοχή το πλωτό του λιμενικού σώματος. Ήτανε 3-1 ο αριθμός. Ξεκινήσανε πάλι τους εμβολισμούς, αρχίσανε να φωνάζουν ότι φύγετε από εδώ, κόψανε τα εργαλεία των ανθρώπων, αγανακτήσανε οι ανθρώποι μετά από καμιά ώρα και φύγανε. Παρά τις προκλητικές ενέργειες των Τούρκων, οι ακρίτες μας θα συνεχίσουν, όπως λένε, να ρίχνουν τα παραγάδια τους στα επίμαχα νερά, στη μάχη για μια καλή ψαριά.